ακούσουμε. Η ανάπτυξη και πολιτικές ανάπτυξης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ ξεκινάει η συζήτηση από την αναγνώριση ότι στις παρούσες συνθήκες ελάχιστες χώρες έχουν το περιθώριο για να μην κάνουν περιοριστική πολιτική. Η Ελλάδα σίγουρα δεν έχει αυτό το περιθώριο. Η Ελλάδα πρέπει τα επόμενα χρόνια να ακολουθήσει μια πολιτική δημοσιονομικής προσαρμογής, δύσκολης, αλλά απολύτως αναπόφευκτες, και μια δημοσιονομική προσαρμογή η οποία θα οδηγήσει στην ανάπτυξη. Όμως το ίδιο δεν συμβαίνει για όλες τις χώρες και το ίδιο δεν συμβαίνει για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της. Εδώ λοιπόν πρέπει να βρούμε μια σωστή ισορροπία. Γιατί υπάρχει πάντα ο κίνδυνος μια δημοσιονομική προσαρμογή όπου όλοι πατάνε ταυτόχρονα στο φρένο να οδηγήσει την Ευρωζώνη σε μια επιβράδυνση και έτσι να μην μπορέσουμε να λύσουμε καν τα δημοσιονομικά μας προβλήματα. Και εδώ έχουν ακουστεί μια σειρά από προτάσεις. Ανάμεσα σε αυτές, πέρα προφανώς από τις αναγκαίες διαρθρωτικές προσαρμογές που απελευθερώνουν την ανάπτυξη, ανοίγουν τις αγορές, δημιουργούν επενδύσεις, άρα θέσεις εργασίας και ανάπτυξη, πέρα από αυτές τις απαραίτητες διαρθρωτικές προσαρμογές που αποτελούν και τον κορμό του ελληνικού προγράμματος οικονομικής πολιτικής, υπάρχουν και ευρύτερες προτάσεις, όπως για παράδειγμα η χρήση ευρωπαϊκών εργαλείων, όπως τα ευρωομόλογα, με τη διπλή τους υφή, το διπλό τους ρόλο, τόσο για να χρηματοδοτήσουν μεγάλες επενδύσεις, όσο και για να είναι ένα εργαλείο που θα στηρίξει, όπως γίνεται σε άλλες υπήρους, την προσπάθεια χωρών και ολόκληρων ζωνών για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα χρέους και να διαχειριστούν καλύτερα μεσοπρόθεσμα το χρέος τους. Άρα λοιπόν, και κλείνω με αυτό, εγώ παραμένω απόλυτα πεπισμένος ότι η Ευρωζώνη και η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της θα βγουν από αυτή την περιπέτεια πιο δυνατοί από ό,τι ποτέ. Δεν θέλω να πω αθεράπευτα αισιόδοξος. Θέλω να πιστεύω απόλυτα ρεαλιστής όταν λέω ότι η Ευρωζώνη, παρά τις κατά καιρούς καθυστερήσεις στον αντιδράσει, παρά το γεγονός ότι αναπόφευκτα αποφάσεις αποτελούν αποτέλεσμα μιας συχνά επώδυνης διαδικασίας διαπραγμάτευσης και έβρεσης κοινής συνισταμένης, είναι τελικά πάντα στο ύψος των περιστάσεων. Ακόμα και αν τις αποφάσεις πρέπει να πάρει, τις παίρνει in extremis. Τις παίρνει όταν πλέον έχει φτάσει πολύ κοντά στην κρίση. Πήρε μια παρόμοια απόφαση στην ελληνική περίπτωση. Πήρε μια δεύτερη απόφαση όταν χρειάστηκε να δημιουργηθεί ευρωπαϊκός μηχανισμός. Πήρε την απόφαση στην περίπτωση Ιρλανδίας. Και τώρα πρέπει να κάνει τα επόμενα βήματα για να πάρει αποφάσεις πιο συνολικές που θα τη βοηθήσουν να χτίσει πάνω σε ένα πραγματικά σημαντικό και απαραίτητα χρήσιμο δημιούργημα που είναι ο κοινός ευρωπαϊκός μας χώρος, το κοινό ευρωπαϊκό μας νόμισμα, το οποίο στηρίζουμε γιατί δημιουργεί συνθήκες σταθερότητας, επενδύσεων και ανάπτυξης και δεν είναι απλώς ένα οικονομικό project, αλλά ένα project πολιτικό, ένα project συνοχής και ενοποίησης των ευρωπαϊκών μας κοινωνιών.